Χαίρετε, εδώ είμαστε με νέο επεισόδιο Metro Web TV. Σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου. Ερχόμαστε από άλλη μια πολύ γεμάτη μέρα όσον αφορά το Euro. Νομίζω ότι η χθεσινή βραδιά θα την θυμόμαστε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για μια ζωή. Ματσάρες και το απόγευμα στην Κοπενχάγη και το βράδυ στο Βουκουρέστι. Δύο παιχνίδια που πήραν καυτά φαβορί σε απόδοση του 1,60 και τα δύο βρέθηκαν πίσω στο σκορ και τα δύο το γύρισαν. Πήραν μάλιστα προβάδισμα δύο τερμάτων με 3-1 και τελικά ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις. Μέχρι στιγμής στα μάτς των 16 στο Euro, 4 καυτά φαβορί είχαμε, κανένα δεν κέρδισε στην κανονική διάρκεια, έτσι. Η Ολλανδία αποκλείστηκε, η Γαλλία αποκλείστηκε, πέρασαν η Ισπανία και η Ιταλία στην παράταση. Σήμερα το μενού δεν έχει τόσο καυτά φαβορί, αλλά έχει μια ματσάρα τεράστιο παιχνίδι στο Wembley στις 7, το Αγγλία-Γερμανία, ένα παραδοσιακό ντέρμπι με πολλές επεκτάσεις, όχι μόνο αθλητικές. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Δράση έχουμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αυτό το κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε. Κόπα Αμέρικα, και εκεί είμαστε πλέον στα προημιτελικά. Χθες είχαμε την νίκη της Αργεντινής κοντά στην Βολιβία με 4-1, την νίκη της Ουρουγουάης με το πέναλτι του Καβάνη κοντά στην Παραγουάη με 1-0. Και επειδή με Κόπα Αμέρικα στα κοντά δεν μπορούμε να ξανασχοληθούμε, εγώ απλά να σας δώσω τα ζευγάρια των προημιτελικών για να εστιάσουμε στα σημερινά παιχνίδια του Euro που πραγματικά εξελίσσεται σε μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις όλων των εποχών. Έχουμε λοιπόν στα προημιτελικά ξημερώματα Κυριακής Περού Παραγουάη και Βραζιλία Χιλή και ξημερώματα Δευτέρας Ουρουγουάη Κολομβία και Αργεντινή Εκουαδόρ. Η σημερινός, αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κόπα Αμέρικα, όπου αν τηρηθεί η ποδοσφαιρική λογική θα δούμε στον τελικό της διοργάνωσης το κλάσικο της Λατινικής Αμερικής σε επίπεδο εθνικών ομάδων, Βραζιλία-Αργεντινή. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το μεγάλο μάτς φυσικά γίνεται το απόγευμα στις 7 στο Wembley. Αγγλία-Γερμανία, τεράστιο ντέρμπι. Έχουν παίξει τελικό μουντιάλ το 66, το πήρε η Αγγλία με τον γκολ φάντασμα, που δεν θα μάθουμε ποτέ αν πέρασε η μπάλα στο γκολ στο σουτ του Τζοφ Χέρστ την γραμμή ή όχι. Στο παλιό Wembley. Στο παλιό Wembley επίσης παίξανε και στα ημιτελικά του γύρου του 96. Με την Γερμανία να αποκλεί τους Άγγλους στα πέναλτι, με μοιραίο τον Gareth Southgate, ο οποίος σήμερα θα κάθεται στον Αγγλικό πάγκο, και το πήραν μάλιστα στο Wembley. Οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν 8 παιχνίδια στο Wembley χωρίς ήττα. Είτε μιλάμε για το παλιό, είτε για το νέο Wembley που θα παίξουν σήμερα. Θα έχει πολύ κόσμο να πούμε απόψε, 45.000 και βάλει θεατές, κυρίως φυσικά Άγγλοι. Στην Αγγλία, μάλιστα, τα συνδικάτα εργαζομένων ζήτησαν από τους εργοδότες να σταματήσουν να σχολάσουν νωρίτερα όλο το νησί, όλη η Αγγλία και όλη η Γερμανία και όχι μόνο, όλη η Ευρώπη. Εκείνο το 2 ώρο τουλάχιστον θα είναι συντονισμένο, θα έχουν σταματήσει τα πάντα. Και προσωπικά, αμφιβάλλω αν θα τελειώσουν τα πάντα, θα κρυφθούν τα πάντα στο 2 ώρο. Είναι ένα μάτς που βγάζει πολύ ισοπαλία. Καμία από τις δύο δεν έψει με τις εμφανίσεις της. Η Αγγλία δεν δέχτηκε γκολ, έχει τον παράγοντα έδρα. Είναι η μοναδική ομάδα που για τέταρτο σερί παιχνίδι στο Euro θα παίξει στο γήπεδό της. Όλοι περιμένουν το ξύπνημα του Κέιν. Ο Κέιν, ο οποίος στηρίζεται από τον Southgate μαζί με τον Στέρλινγκ, θα αποτελέσουν και σήμερα το επιθετικό δίδυμο. Επιστρέφει ο Mason Mount, όπως και ο Chilwell. Κομπλένει και η Γερμανία. Είναι ένα μάτς που βγάζει πολύ παράταση. Χθες είδαμε μαζεμένες παρατάσεις, είδαμε και παράταση από στο παιχνίδι της Ιταλίας. Βλέπουμε ότι είναι πολύ κλειστές. Έχει κλείσει ψαλίδα. Εδώ μιλάμε τόσο άλλο για ένα εξαιρετικά ισορροπημένο ζευγάρι. Το 1-1 είναι μια επιλογή πέραν του Χ. Σε απόδοση κοντά στο 6 είναι το συνθέστερο σκορ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο εδώ και πολλές δεκαετίες και έχει να εμφανιστεί εδώ και 18 παιχνίδια στο Euro. Έχουμε δει 0-0, έχουμε δει 2-2, έχουμε δει 3-3 χθες μαζεμένα. 1-1 έχουμε να δούμε αρκετό καιρό στο Euro. Πριν από 15 περίπου μέρες είχαν έρθει κιόλας δύο μαζεμένα, έτσι, στο Ουγγαρία-Γαλλία 1-1 και στο Ισπανία-Πολωνία επίσης 1-1. Αυτά με το μάτς του Wembley. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο βραδινό παιχνίδι και αυτό επί βρετανικού εδάφους στο Hampden Park της Γλασκόβης, Σουηδία-Ουκρανία. Πριν περάσουμε στο Σουηδία-Ουκρανία, δεν ξέρω αν παρατηρήσετε το μπλουζάκι που φοράω σήμερα. Υπάρχει έτσι μια αγγλική σημαία, έτσι, για να πω την αλήθεια, χωρίς να είμαι αγγλόφιλος. Θέλω να περάσει η Αγγλία και όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι έχει να δώσει πιο πολλά στην διοργάνωση μια πρόκριση των Άγγλων στα προμητελικά του Euro, το οποίο πάντως μας έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους ποδοσφαιρικά, στοιχηματικά όχι βέβαια, να τα λέμε όλα έτσι, έχουν πάρει book. Όλο το χρήμα, ειδικά στη φάση του 16, έχει γίνει μακελιό κανονικό. Λοιπόν, πάμε στην Γλασκόβη. Σουηδία-Ουκρανία, η Σουηδία που έδειξε καλύτερο πρόσωπο στον όμιλο. Θυμίζουμε ότι πέρασε πρώτη μπροστά από την Ισπανία. Αίτητη, χωρίς να παίξει ένα τρομερό ποδόσφαιρο. Η Ουκρανία προκρίθηκε από την Χαραμάδα ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες λόγω της διαφοράς τερμάτων. Είναι σίγουρα πιο ξεκούραστη η Ουκρανία του Σεφτσένκο από το τελευταίο της παιχνίδι. Έχουν περάσει 8 μέρες. Είχε πάνω από μια εβδομάδα για να ξεκουραστεί. Λιγότερο το χρονικό διάστημα από θεραπείες για τους Σουηδούς. Ένα φαβορί του 2-30-2-35. Βέβαια και αυτό το παιχνίδι
βγάζει αρκετή ισοπαλία, αρκετή παράταση. Εγώ προσωπικά θα ρισκάρω και στα δύο σημερινά μάτς, στο Χ και στο 1-1. Επαναλαμβάνω, σκορ που έχουμε να δούμε πολύ καιρό στο Euro. Σχεδόν δύο εβδομάδες. 18 παιχνίδια έχουν παρεμβληθεί από τα τελευταία 1-1 που είχαν έρθει και μαζεμένα. Χθες ήταν με δύο μαζεμένα 3-3. Πάντως νομίζω ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο σημερινά παιχνίδια θα οδηγηθεί στην παράταση. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Έχουν κλείσει οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ποιοτικότεροι Σουηδοί, αλλά και οι Ουκρανοί δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Θα παίξουν κλειστά. Αυτά στοιχηματικά νομίζω ότι κάποιος εκεί μπορεί να κινηθεί. Κάποιος θα ψάξει τον goal του Kane, να δούμε πότε θα κάνει σε αυτή, αν κάνει ποτέ σε αυτή. Έτσι, ο Mbappé αποχώρησε η Γαλλία από την διοργάνωση χωρίς καν να σκοράρει, ο παίκτης που ήταν ουσιαστικά το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερο star της διοργάνωσης, αν εξαιρέσουμε τον Cristiano Ronaldo, που και αυτός είχε αποχωρήσει. Έτσι, παραμένει πάντως πρώτο σκόρ ο Ronaldo με 5 goal. Τον έχει πλησιάσει ο Sik με 4 και ο Benzema έφτασε στα 4 χθες, αλλά ο Benzema δεν συνεχίζει πλέον. Θα πούμε αρκετά περισσότερα για τα σημερινά παιχνίδια και το βράδυ στο Μετρόπολης. 8 με 8.30 στην εκπομπή Euro Challenge, όπως κάθε βράδυ στο Euro Challenge. Καλή τύχη στις επιλογές σας. Νέο επεισόδιο Metro Web TV την Παρασκευή, όταν θα έχουμε και τους πρώτους προημιτελικούς. Θυμίζω την Παρασκευή στις 7 Ελβετία-Ισπανία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιταλία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε και οι Βέλγοι με De Bruyne και Hazard αν θα προλάβουν το match. Καλή τύχη σε όλους. Τα λέμε και το βράδυ στο Euro Challenge στο Μετρόπολης.